Η τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια της γραμμής Πειραιάς Χίος Μητυλίνη από 3 Μαΐου διαμορφώνονται ως εξής. Θέση σε κατάστρωμα από 43 ευρώ και 50 λεπτά αυξάνεται στα 53 ευρώ και 50 λεπτά. Θέση αεροπορικού τύπου από 46 ευρώ και 50 λεπτά σε 57 ευρώ. Μονόκλινη καμπίνα Α θέση από 110 ευρώ σε 135 ευρώ και 50 λεπτά. Η καμπίνα Α θέση από 73 ευρώ αυξάνεται στα 85 με 90 ευρώ. Μονόκλινη καμπίνα Α Β θέση από 69 ευρώ στα 82 ευρώ και 50 λεπτά. Η καμπίνε ΑΒ θέση από 69 ευρώ στα 82 ευρώ και 50 λεπτά. Η μονόκλινη καμπίνα Λούξ από 127 ευρώ στα 156 ευρώ. Το μηχανάκι από 23 ευρώ στα 29 ευρώ, ενώ το αυτοκίνητο αυξάνεται από 98 ευρώ στα 120 ευρώ και 50 λεπτά. Από χθε το βράδυ κάποια στιγμή είδαμε ξαφνικά στο σύστημα από τις 3 Μαΐου αυξάνονται τα εισιτήρια. Απαχορευτικές είναι οι τιμές ε, δυστυχώς ε, και ειλικρινά δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί τόσο μεγάλη αύξηση θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και όχι μόνο στον τουρισμό, θα δημιουργήσει προβλήματα στο εμπόριο και θα ανεβάσει το κόστος το όλων των νησιών και ειδικά εδώ στη Λέσβο πάρα πολύ και θα φέρει και άλλα προβλήματα νομίζω και θα είναι κάπως και απαγορευτικό να στο μέλλον να επισκεφτούν τα νησιά ε, ειδικά για τους Έλληνες που χρησιμοποιούν τα καράβια το καλοκαίρι ε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί άμα θέλει ένα ζευγάρι περίπου 500 ευρώ ένα ζευγάρι με ένα αυτοκίνητο, δεν μιλάμε για οικογένεια με παιδιά να πάει και να έρθει ε, περίπου 500 ευρώ, 450-500 ευρώ καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα λεφτά πάει καπαλού και μένει μια εβδομάδα ε, Πάνε δύσκολα τα πράγματα. Άρα, θεωρείτε πω θα είναι ένα ανασταλτικό παράγοντα το να επισκεφθεί κάποιο το νησί μα για φέτο το καλοκαίρι, Σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι τα μακρινά νησιά όπω είμαστε εμεί θα, θα έχουν θέμα. Θα ο το σκεφτεί πολύ περισσότερο για να έρθει στο νησί. Ε, γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια αντίδραση και να δώσουμε να καταλάβουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Ε, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει σε αυτήν την κατάσταση, ειλικρινά. Αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, διότι ε, θα είναι φοβάμαι ότι θα, θα κόψει την επισκε... Επισκε... επισκεψιμότητα στο νησί μας αυτή η κατάσταση. Πιστεύετε ότι η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των καυσίμων ουσιαστικά. Από ε, ό,τι μας έχουν πει είναι καθαρά ενεργειακό το πρόβλημα των εταιριών με την αύξηση των καυσίμων τελευταίος περίοδου. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο λόγο. Το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση και δεν ξέρω αυτό τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Θα γίνουν κινήσει, προσπάθειε ώστε να επικοινωνήσετε με τι εταιρείε, να γίνει κάποια κουβέντα. Ε, Εμεί το, ζητή... το έχουμε ζητήσει, ήδη έχουμε μιλήσει με, το τον πρώτο του μιλητήριο, τον κ. Μησενιά. Είναι σύμφωνο και εκείνο. Ε, θα δούμε τι θα γίνει. Θα... θέλω να πιστεύω ότι θα έρθουν, κοντά, θα έρθουν σε αυτό το σκο... στόχο, δηλαδή στι κινήσει που θα κάνουμε και. Η τοπική αυτοδιοίκηση νομίζω ότι αυτό μα αφορά όλου. Δεν είναι μόνο για του επιχειρηματίε και για, το... για τον τουρισμό νομίζω ότι αφορά όλο το νησί πλέον. Ε, και να δούμε τι θα γίνει. Ε, Ανάλογη αύξηση είδαμε και σε άλλα νησιά. Ναι, πριν, ναι είναι και αύξηση. Ε, βέβαια δεν έχουμε δει ακόμα το τι γίνεται ακριβώ στα άλλα τα νησιά. Ε, θέλω να πιστεύω ότι πάνω κάτω είναι τα ίδια. Ε, Βεβαίω κάποια νησιά έχουν καλύτερε προσφορέ ε, από ό,τι έχουμε εδώ στο Βορειοτελικό Αιγαίο. Αυτό σημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια ε, το ξέρουμε. Αλλά πρέπει να πιέσουμε όμως, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε.